Βρισκόμαστε στο Ανατόλια, στο ξενοδοχείο Ανατόλια εδώ στην Κομωδινή. Δίπλα μου έχω ιδιαίτερη χαρά έναν νέο εδώ στην Κομωδινή, τον Κώστα το Μουρτοπάλα, παίκτη του Σώστη. Έχει αφήσει άριστες εντυπώσεις με το παιχνίδι του, με τον τρόπο έκφρασης μέσα στο γήπεδο κυρίως, αλλά και στις συνεντεύξεις. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ, που δέχτηκες καταρχήν. Μεγάλη τιμή που εκπροσωπώ καταρχάς εγώ το Σώστη, σαν νεοφερμένο μέλος, ναι, ναι. Θα μπορούσε να έρθει κάποιος πιο παλιός. Και δεύτερον, που μπορώ και εγώ και συνδράμω στην προσπάθεια που κάνετε. Όσο μπορούμε, κοιτάμε ας πούμε, να αναβαθμιστούμε, παίρνοντας συνεντεύξεις, γνωρίζοντας τον κόσμο που ασχολείται με το ποδόσφαιρο, και μπροστά στις κάμερες αλλά και πίσω από τις κάμερες, είναι πάρα πολύ, το γνωρίζεις άλλωστε και εσύ. Βεβαίως μπορεί να είσαι μικρός, αλλά έχεις παίξει, θα μας τα πεις και αργότερα. Καταρχήν θέλω να μου πεις πώς πάνε οι εξετάσεις. Φοιτητής είσαι, νομική. Πώς πάτε, γράφεις, δεν γράφεις. Ο Στίβος του Πανεπιστημίου έχει πάρα πολλά κοινά με τον Στίβο του αθλητισμού. Βέβαια. Πειθαρχία, προσήλωση, ναι. Εργατικότητα. Συνεπώς πιστεύω ότι μέσα στο γήπεδο, επειδή τα αποκτάς και κυρίως την πειθαρχία στο στόχο, λίγο πολύ με τα ίδια συστατικά, με τα ίδια υλικά ζυμώνεις και μια πάρα πολύ καλή, ας πούμε, ένα πάρα πολύ καλό σύνολο για να μπορέσεις να πετύχεις. Είναι πάρα πολύ καλά χέρια αυτά και για τη μετέπειτα και για τις πανεπιστημιακές σπουδές. Οπότε από αυτό το πρίσμα αρχικά είμαι ευχαριστημένη. Αρχικά. Έχουμε δρόμο ακόμα. Βεβαίως, εντάξει. Είναι πρώτη χρονιά εδώ. Ναι, είναι πρώτη χρονιά εδώ στην Κομωτινή. Είχες ξαναέρθει η Κομωτινή? Είχα έρθει στην Κομωτινή όταν ήμουν 12 ετών. Δηλαδή είχα έρθει αρκετά μικρός και δεν πίστευα ότι κάποια στιγμή θα κληθώ πλέον να ανέβω πλέον ως θέση Κομωτινέως πλέον. Πώς σου φαίνεται? Η Κομωτινή νομίζω ότι είναι από πλευρά σπουδών η πιο ανθρώπινη πόλη, ναι. Και έχει το κατάλληλο περιβάλλον, δηλαδή και μπορείς να αφοσιωθείς στις σπουδές σου αλλά και να το πλαισιώσεις με εναλλακτικές δραστηριότητες, και εγώ εστιάζω σε αυτό το ανθρώπινο, δηλαδή δεν έχει αυτό το απρόσωπο στην Αθήνα, δηλαδή έχει αυτό το καθημερινό που είναι εύκολη συναναστροφή και συνδιαλλαγή με τους ανθρώπους, και αυτό για κάποιον που έρχεται από την Αθήνα, ενώ συνήθως λες ότι θα χρειαστεί κάποιους χρόνους προσαρμογής, αν εσύ είσαι διατεθειμένος να αγαπείς αυτή την πόλη, νομίζω ότι μετά η πόλη σου παρέχει όλες τις δυνατότητες για να γίνεις ένα με αυτή. Και από αυτή την άποψη μπορώ να πω ότι τα επόμενα χρόνια προμηνύονται και αυτά αρκετά ευχάριστα. Και... Μακάρι, μακάρι. Όπως λένε οι περισσότεροι, όταν έρχεσαι στην πόλη, βέβαια αυτό το λένε παντού, δεν χρειάζεται, όταν φεύγεις από ένα μέρος, έρχεσαι σε ένα μέρος, κλαις για το πώς άλλαξε η ζωή σου, προφοιτητής, και όταν φεύγεις από την πόλη, κλαις πάλι γιατί φεύγεις. Πρώτη σου χρονιά εδώ, πρώτη σου χρονιά και ως ποδοσφαιριστής, θέλω να μου πεις σε γενικές γραμμές πώς το είδες το πρωτάθλημα της Α1, της ΕΠ Στράγγης, θέλω να μας πεις. Νομίζω ότι είναι ένα πρωτάθλημα που στηρίζεται κατεξοχήν στους φοιτητές, δηλαδή είδα πάρα πολλούς συνομιλικούς μου και πάρα πολύ καλούς παίκτες. Θα έλεγα ότι αυτό από μόνο του έχει αναβαθμίσει σε μεγάλο βαθμό, ναι. Και αυξήσει το επίπεδο και το βαθμό δυσκολίας. Οι περισσότερες ομάδες είναι δουλεμένες. Εντάξει, κατ' εμέ ήταν ένα πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων. Αυτό φάνηκε και στο ποιοι ήταν στα play-off και ποιοι στα play-out. Αλλά αν θέλουμε να το διαχωρίσουμε έτσι, με εντυπωσίασαν οι ομάδες που ήταν στα play-off. Δηλαδή και οι προσκυνητές, που εντάξει πρέπει να τους συγχαρούμε όλοι για την επιτυχία που έφεραν στο τοπικό της Ροδόπης, και το κόσμιο, εντάξει φυσικά ο Σώστης, εντάξει, ας περιαυτολογήσουμε λίγο. Θα πούμε και αργότερα για το Σώστη. Αλλά νομίζω ότι οι ομάδες αυτές ανέβασαν το επίπεδο, και όταν είναι ένας ανταγωνισμός θεμητός όπως αυτός, ανεβαίνεις κι εσύ, εκ των πραγμάτων δηλαδή πασχίζεις για να φτάσεις. Άρα αν το επίπεδο δυσκολίας ήταν στο 8 και ο Σώστης ξεκίνησε στο 4, κάποια στιγμή φτάσαμε να είμαστε στο 7, στο 7,5, κάποιες φορές ξεπερνούσαμε. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Και ιδίως για τη φετινή πορεία του Σώστη, με πόσο 12 στα 12, πόσο είχατε... 12 στα 12, ναι. Φοβερό πράγμα, δηλαδή. Θα το πούμε στη συνέχεια και το τι σκεφτήκατε εκείνη τη χρονική στιγμή. Κώστα, θέλω να μου πεις... Καταρχήν έπαιζε στην Αθήνα.
ένα διαφορετικό επίπεδο. Θα μας πεις εσύ αν υπάρχουν οι διαφορές, αν είναι μεγάλες διαφορές ή όχι. Ενώ θέλω να μου πεις επίσης, πού υστερεί κατά τη γνώμη σου το πρωτάθλημα το δικό μας, αν υστερεί? Καταρχάς υστερεί στη χρηματική υποστήριξη, ναι, έτσι, στην υποβοήθηση αυτή. Για παράδειγμα, στο πρωτάθλημα Α Αθηνών έχουν κατέβει πάρα πολλές ιστορικές ομάδες. Ήταν ο Ελυσιακός, ήταν το Ρουφ, κάποια στιγμή ήταν ο Φωστήρας. Δηλαδή, ομάδες που κατεβαίνουν μεν, έχουν όμως το υπόβαθρο και, εν πάση περιπτώσει, τα χρήματα για να ανέβουν ξανά. Άρα, γίνονται επενδύσεις, φέρνουν έμπειρους παίκτες. Εδώ λείπει εμπειρία. Στην Αθήνα μπορείς να πάρεις ένα παίκτη από τον Πειραιά, ναι, μπορείς να πάρεις ένα παίκτη από τη Δυτική Αττική, μπορείς να πάρεις ένα παίκτη από την Ανατολική Αττική και να φτιάξεις ένα σύνολο το οποίο θα μπορεί να διεκδικήσει άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Επίσης έχεις τη δυνατότητα να παίρνεις παίκτες δανεικούς από τα Φυτόρια, δηλαδή να πάρεις από μια ΚΑΠΑ 20, από μια ΚΑΠΑ 17. Άρα η πρώτη μεγάλη διαφορά είναι στα χρήματα και στις επιλογές παικτών. Τώρα, οι διαφορές που υπάρχουν φυσικά είναι στον τρόπο προπόνησης, δηλαδή χωρίς φυσικά να θέλω να υποβαθμίσω τους προπονητές της δικής μας κατηγορίας, στην Αθήνα υπάρχουν κάποια ονόματα, έτσι, δηλαδή είχα τύχει να έχω και προπονητή τον Γιώργο τον Αθανασιάδη. Οπότε γνωρίζω ότι όταν δουλεύεις σε ένα περιβάλλον που έχεις σίγουρα έναν γυμναστή ο οποίος θα είναι εξειδικευμένος αυτό που κάνει, ναι, ναι, και έναν προπονητή ο οποίος έχει και την πείρα χρόνων, αυτό από μόνο του σου δίνει έτσι ένα βάδισμα παραπάνω από ότι σου δίνει το τοπικό στη Ροδόπη. Ναι. Και νομίζω η τρίτη διαφορά που είναι σημαντικότατη είναι ο ανταγωνισμός στις προπονήσεις, ο ανταγωνισμός στο ρόστερ. Εδώ καλώς ή κακώς έχουμε ιεραρχήσει τις προτεραιότητές μας, άλλοι το ποδόσφαιρο το έχουμε δεύτερο, άλλοι τρίτο. Εν πάση περιπτώσει δύσκολα θα βρεις κάποιον να σου πει ότι εγώ από αυτό θέλω να ζήσω ή εγώ έχω βλέψεις να με πάρει ο Πανθρακικός, να με πάρει Ξάνθη. Όσοι ξεχωρίσουν φυσικά και θα γίνει αυτό. Αλλά επειδή στην Αθήνα οι περισσότεροι είτε είναι ο πρωτεύων στόχος είτε το έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους, στις προπονήσεις βλέπεις 22 παίκτες να μην ξέρεις ποιος θα διεκδικήσει θέση. Μάλιστα. Εδώ καλός ή κακός, εντάξει. Δεν υπάρχει αυτό το άγχος αν θα αγωνιστώ. Ναι. Άρα δεν υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός στην προπόνηση για να δούμε ποιος θα διεκδικήσει τη θέση στην δεκάδα. Και που να έβλεπεις τα περασμένα χρόνια όταν οι ομάδες και το πρωτάθλημα της Α1, για το μεγάλο πρωτάθλημα της αεραστεχνικής μιλάω, θα έπρεπε να αγωνίζονται και τρεις μικροί. Που στην ουσία αυτό τι γινόταν, ότι οι μικροί που είχε κάθε ομάδα, τους μικρούς παίκτες, έπρεπε να τη φανέλα στο σπίτι. Άρα... Εντάξει, απ' την άλλη αυτό ήταν κάτι που είχε αρχίσει να καθιερώνεται επί σάντος, τότε ήθελε να βλέπει περίπου, 95, 96, 97, 98, ώστε μακροπρόθεσμα να δημιουργηθεί και μια προεθνική παίδα. Το ζήτημα είναι ότι στην Αθήνα τι κατάχρηση κάνανε σε αυτό. Βάζαν ουσιαστικά από τη στιγμή που υποχρεούνται να αρχίσει ένας 95άρης, ας πούμε, βάζαν τον 95άρη, τον δήλωναν και στο πρώτο λεπτό τον βάζαν αλλαγή. Τουλάχιστον δηλαδή εδώ αγωνιζόταν. Στην Αθήνα το γυρίσαμε στο αντίστροφο. Είχε αυτό δηλαδή, ήταν ένα μέτρο το οποίο στην πραγματικότητα τα παιδιά, τα νέα τα χαντάκωσε. Τουλάχιστον εδώ έγινε μια προσπάθεια να προωθηθούν. Ναι, και όχι μόνο μια προσπάθεια, έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια και κάποια παιδιά, μπορεί να είπα πριν ότι κάποια παιδιά έπαιρναν τη φανέλα στο σπίτι γιατί ήξεραν ότι θα αγωνιστούν, αλλά κάποια άλλα παιδιά την έπαιρναν με τη φανέλα, αλλά μάτωνα τη φανέλα κάθε Σαββάτο και κάθε Κυριακή. Το θέμα των γιατρών υπάρχει κάτω στην Αθήνα, είναι υποχρεωτικό, γιατί εδώ βλέπεις ότι έχουμε θέμα. Καταρχάς, για μένα πρέπει σε κάθε προτάσμα, σε κάθε ποδοσφαιρικό αγώνα, από τα αστεράκια 6 ετών μέχρι τους άντρες, η μη παρουσία γιατρού να είναι ένας λόγος ικανός να μην αρχίσει το παιχνίδι. Στην Αθήνα υπάρχει και εκεί μια ανοχή, αλλά επειδή είναι πολύ πιο αυστηρή επιτήρηση, δηλαδή περισσότεροι, ας πούμε, διαιτητές, επειδή έχουν βλέψεις να ανέβουν σιγά σιγά και στην κατάταξη της ΚΕΔ, σου λέει ότι πρέπει να είμαστε τυπικοί. Εδώ επειδή δεν υπάρχει και ιδιαίτερος έλεγχος, είναι έως είτε τελείως ανεκτική, είτε είναι κάτι τελείως αδιάφορο. Που στην πραγματικότητα, αν συμβεί ένας σοβαρός τραυματισμός, υπόλογοι μετά θα είναι και οι ομάδες και η Ένωση. Βέβαια, ναι. Είναι το αγκάθι
Είναι το αγκάθι σε κάθε ένωση, πιστεύω. Βεβαίως σε κάποιες άλλες ενώσεις, από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι έψαξα, είναι υποχρεωτικό και δεν ξεκινάει παιχνίδι. Είναι προϋπόθεση. Δεν είναι. Και η υποχρέωση και η προϋπόθεση. Για να αρχίσει ένα παιχνίδι. Δηλαδή, μιλάμε για την υγεία του ποδοσφαιριστή. Δεν είναι ένα ζήτημα. Δεν έχω σημαία και έχει σκιστεί το δίχτυ. Ναι, έτσι ακριβώς. Και βεβαίως πάνω σε αυτή την κουβέντα μετά. Το μπαλάκι πηγαίνει από την ομάδα στην ΕΠΣ, δηλαδή εσύ πρέπει να την καθορίσεις, ή εγώ, ρίξει τα λεφτά της διαιτησίας. Ναι. Εντάξει, πάλι στο οικονομικό πάμε κακώς, αλλά τουλάχιστον πάμε προς τα εκεί. Και φέτος είχα μια πολύ ωραία προσπάθεια από τους θελοντές διασώστες εδώ που ήταν σε κάποια παιχνίδια. Και όταν ήταν σε κάποια παιχνίδια και υπήρξε σοβαρός τραυματισμός, πάλι καλά που ήταν, και γιατί ξέρουν πώς θα το πιάσουν από το δραματία, γνωρίζουν πολύ καλύτερα την. Το θέμα της νοσηλείας, ας πούμε, εισαγωγικά. Ο Σώστης πώς προέκυψε όταν ήρθες εδώ? Είναι το σκάουτινγκ. Η αλήθεια είναι ότι την περίμενα αυτή την ερώτηση, γιατί είναι μια ερώτηση που με γυρνάει πίσω κάποιους μήνες, αλλά βλέποντας πλέον μπροστά βλέπω ότι ήταν ορθή επιλογή. Αυτό είναι, εκεί εστιάζω. Ερχόμενος λοιπόν εδώ, ή βασικά λίγο πριν έρθω, είχα πει ότι όταν έρθω εδώ πρέπει να τακτοποιήσω πρώτα την ομάδα και μετά το σπίτι. Δηλαδή ήθελα να ξέρω σίγουρα ότι θα αθλούμε. Ο αθλητισμός πλέον είναι ζωτική σημασία για τον οποιονδήποτε είναι και αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας. Είχα έναν γνωστό από την ΕΒΕ, από όπου είναι η καταγωγή μας, ο οποίος με παρέπεμψε στο Ζόρα. Ήταν καλοί φίλοι, εγώ είχα και το πάτημα ότι πέρυσι είχα αγωνιστεί σε μια καλή ομάδα αλφα τοπικού με τον Αθανασιάδη, οπότε από αυτό από μόνο του μπορούσε να αποτελέσει έτσι. Οπότε παίρνω τηλέφωνο τον Ζόραν, του λέω κύριε Στόινοβιτς, ας πούμε, έχω πάρα από αυτόν. Θα ήθελα λέω να μου βρείτε μια ομάδα, αυτό του είχα πει, οικογενειακή. Ναι. Να χαίρονται, να διασκεδάζουν το ποδόσφαιρο, να γίνεται προπόνηση και να μην τους είναι αδιάφορο το πρωτάθλημα, δηλαδή να έχει στόχους. Αλλά να μην υπάρχει πίεση από πλευράς υποχρεώσεων, γιατί είναι και σε δύσκολη σχολή. Ο Ζώνα μου έλεγε, γιατί δεν έρχεσαι να δοκιμάσουμε εδώ, μα είσαι εδώ. Του λέω όχι αυτό. Μου λέει, ωραία, θα πάρεις, λέει, το στράτο των Μήλων. Ναι, είναι πρόεδρος στη Δόξα Σώστη. Πραγματικά παίρνω τον πρόεδρο. Του λέω τι κάνετε αυτά, είμαι ο Κωνσταντίνος, με παρέπεψε. Ωραία, μου λέει εντάξει, τακτοποιήσου και όταν έρθεις απλά φέρε το δελτίο. Και είχα μείνει απλά αποσβολωμένος λέγοντας ότι μα δεν με έχεις δει. Ναι, ναι. Επειδή σου είπα ότι είχα τον Αθανασιάδη και αν δεν είμαι αυτό που σου είπα. Και αυτό από μόνο του με ξεκλείδωσε και με προδιέθεσε θετικά και μόλις ήρθα εδώ εντάξει. Και βλέποντας ας πούμε αυτό που λέω, 8 μήνες μετά και με την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής χρονιάς, τι είπα τότε. Ναι. Και αν αυτό που είχα ζητήσει πραγματώθηκε, δεν νομίζω ότι καμία άλλη ομάδα θα μπορούσε να προσφέρει. Αυτά τα έχει ο. Αυτούς τους όρους που είχα θέσει στο σχολείο. Ο Μιλωνάς, ο πρόεδρος, τα έχει. Δηλαδή βρίσκει. Δηλαδή φοβερό πράγμα. Δηλαδή κάθε φορά τα συζητάμε το στράτο. Ότι βρίσκει παίκτες που κάνουν τεράστια διαφορά. Δηλαδή παίκτες που. Πρωτοετής που δεν τους ξέρει σαν πρώτη χρονιά ο περισσότερος κόσμος, αλλά μέσα από το παιχνίδι φτάνουν την ομάδα αρκετά ψηλά. Δηλαδή πριν από 2 χρόνια ήταν ο Σερίφης, ο Ντάφη, που κανείς δεν τον ήξερε. Και φέτος έβαλε και πολύ φέτος, σημαντικά γκολ. Δεν το συζητάμε, από τους πολύ καλούς παίκτες. Φέτος εσύ, ο Παπουτσής. Ποιοι άλλοι? Και άλλοι. Μαζί με το Σερίφη δηλαδή κάνατε πολύ μεγάλη. Δέσατε κατευθείαν, σαν να παίζατε πολλά χρόνια. Και αυτό το έχει ο Στράτος. Δηλαδή κάθε φορά που λέμε τι σκάουτινγκ έκανες πάλι ρε φίλε, δηλαδή σου βγήκε στο καλό. Αναφέρθηκες πριν για την Αθήνα. Πότε ξεκίνησες, πώς ξεκίνησες, με ποια ομάδα ξεκίνησες? Πηγαίνουμε πάρα πολύ πίσω, τότε έχουν ξεκινήσει πιλωτικά και δημιουργούνται στην Αθήνα οι πρώτες ακαδημίες. Όταν δηλαδή γυρνάμε το 2003-2004. Τότε ξεκίνησε ο Βαζέχα, μόλις δηλαδή είχε αποσυρθεί. Ναι. Ξεκίνησε την ακαδημία, έτσι. Ένα πρότυπο αθλητικό κέντρο ξεκινάει τότε στο Χαλάνδρι και γράφουμε στην ακαδημία του Βαζέχα. Εντάξει, μετά μεταπήδησα στα 10, εντάξει, φυσικά αυτά για το ποδόσφαιρο τα πρώτα βήματα είναι να πάρεις έτσι, το, ακριβώς, το ναι. Κολλάει, δηλαδή να δεις αν πράγματι σου ταιριάζει αυτό το άθλημα.
Η πρώτη ομάδα έτσι σημαντική που οι στιγμές που έχω είναι απαράγραπτες και όσα έχω ζήσει είναι ο Κένταυρος στα Βρυλίσια. Ξεκίνησα, έπαιζα από τα 10 μέχρι τα 17, μέχρι τα 18, πέρασα όλα τα στάδια ως αρχηγός. Έχω ζήσει τις μεγαλύτερες χαρές, τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Αν κληθούν να δουν τη συνέντευξη, ελπίζω να το αναγνωρίσουν, γιατί φέτος μια προσπάθεια, η ομάδα δηλαδή διοχετεύονταν, οι παίκτες από τις ακαδημίες στηρίζονταν χωρίς καμία χρηματική υποστήριξη, κατέφερε και ανέβηκε Αλφα Αθηνών. Οπότε αυτό ήταν έτσι επιτυχία χρόνων. Ναι. Και μετά πέρυσι έπαιξα ένα χρόνο στα 18 στο Νικηφόρο στο Γέρακα. Εντάξει, μπορώ με σιγουριά να πω ότι είναι η πιο ανταγωνιστική και η καλύτερη ομάδα που είχα παίξει. Δηλαδή είχε συμπαίκτες φτασμένους, οι οποίοι είχαν παίξει και Β' και Γ' εθνική. Οι νέοι από πίσω ήταν πολύ επίπεδα πιο πάνω, οπότε εσύ στις προπονήσεις έδινες το 120%. Κάτι που είπες και πριν, έτσι. Ναι. Δηλαδή έλεγες ότι εγώ για να καθιερωθώ ή έστω πρέπει... να πάρω ευκαιρίες, πρέπει να το αποδείξω ότι αξίζω να είμαι σε αυτή τη μέρα. Πήρες ευκαιρίες. Ναι, μπορώ να πω δηλαδή ότι και ποδοσφαιρικά σε αντρικό επίπεδο ήταν η περσινή καλύτερη χρονιά. Mm. Οπότε ήρθα η μετάβαση από την Αθήνα στο Σώστη με βρήκε με κεκτημένη ταχύτητα. Mm. Και τουλάχιστον το έβγαλες και μέσα στο παιχνίδι του Σώστη, ναι, αυτή η κεκτημένη ταχύτητα. Εντάξει. Εκτός από τις Τετάρτες, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Ναι, Τετάρτες νομίζω υπήρχε μια συμφωνία. Εκεί προέτασα τα μαθήματα. Δηλαδή η συμφωνία ήταν, όπως έλεγε ο Ιμπραήμοβιτς, ας πούμε, λέξε στην United, δεν πάω, λέει, γιατί παίζετε Τετάρτες. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Κώστα, άρα για να πάει μια ομάδα μπροστά και να έχει μια διαδρομή στην ιστορία της, άρα πρέπει να έχει ακαδημίες, έτσι. Σύμφω. Δηλαδή, μας ανέφερες πριν ότι τα Βρυλίσια από τις ακαδημίες άντρωνα και την μεγάλη ομάδα και έφτασε και στην Α. Τώρα, που θεωρώ, δεν ξέρω βέβαια, θεωρώ ότι στην Αθήνα το πρωτάθλημα είναι πολύ πιο δύσκολο. Ναι, και πάρα πολύ απαιτητικό. Έτσι ακριβώς. Το να έχεις μια ακαδημία, το πρώτο όφελος που σου δίνει είναι περνάς τη φιλοσοφία στο παιδί από έτσι, μικρό. Έχεις απόλυτη δίκιο. Δηλαδή, έχεις μια δομή στους προπονητές, ακόμα και η επιλογή των προπονητών είναι συγκεκριμένη. Αν δηλαδή ένας προπονητής δεν ταιριάζει στη φιλοσοφία της ομάδας, τον αλλάζω. Αυτό δηλαδή, εντάξει, υπάρχουν κάποιες ακαδημίες και εδώ στη Ροδόπη και αυτό χαίρομαι, που μπαίνει το παιδί από μικρό, καταλαβαίνει την αίσθηση, τι είναι να είσαι αθλητής, τι πρεσβεύεις. Και επίσης κάποιος πρέπει να του διδάσει τα βασικά πράγματα. Γιατί ο γυμναστής είναι και παιδαγωγός. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή και ειδικά στις μικρές ηλικίες, πρώτα θα πρέπει να διδάξουμε όλες τις επιταγές του εφ' αγωνίζεστε. Πράγμα που φαίνεται ότι στις μεγάλες ηλικίες δεν υπάρχει. Και μετά όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι το πρώτο όφελος στην Ακαδημία. Αν μετά τύχει και μια καλή χρονιά, ναι, εμείς δηλαδή έτυχε να είμαστε ένα σύνολο 96-άριδων, οι οποίοι καταφέραμε να στηρίξουμε την ομάδα, να την ανεβάζουμε από γάμα β' και μετά ήρθε επόμενη και ανεβήκανε α' τα παιδιά. Κάπως έτσι δηλαδή. Ήρθες εδώ, βρήκες ομάδα, είχες ακούσει ονόματα όπως Μαρινέλης, του Παρισούδης, Τέφος, Χατζησάκ, τους είχες ακούσει. Και αν τους είχες ακούσει ότι είναι οι πιο έμπειροι, αυτό εννοώ. Και τώρα θέλω να μου πεις, αυτοί οι άνθρωποι, αν σε έχουν βοηθήσει, αν βοήθησαν την ομάδα, τι εστί, εμείς ξέρουμε βασικά τι εστούν αυτά τα ονόματα για τον Σώστη, αν θέλω εσύ να μας το αναφέρεις εδώ. Πρώτη προπόνηση, μπαίνω μέσα, Κωνσταντίνος, ας πούμε, ο πρόεδρος άρχισε να με συστήνει στους υπολείπους, ο Μαρινέλης σημαίνει της ομάδας, αλλά πρόσεξε, λέει, με τέτοιο μαλλί δεν έχεις πολύ μέλλον στην ομάδα, θα στα απαγορεύσει ο Μαρινέλης. Ο Βασίλης, η αλήθεια είναι, και νομίζω ότι όχι μόνο τιμή σε Ένεκεν, είχα ιδιαίτερη σχέση με τον Βασίλη, είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος πέρα από καλός ποδοσφαιριστής. Ήταν αρκετά ψαρωτικός, δηλαδή μπορώ να πω ότι το πρώτο διάστημα έλεγα μήπως δεν κάνω καλά, μήπως δεν έχω προσαρμοστεί ακόμα στην ομάδα. Η αλήθεια είναι το πρώτο που μπορεί να σου μεταδώσει και να σου μεταλαμπαδεύσει ο Βασίλης είναι το πάθος. Δηλαδή ότι αυτό που κάνει το αγαπάει. Είχα πάρα πολλά χρόνια να συνεπάρξω με συμπαίκτη ο οποίος όχι μόνο παθιάζεται αλλά είναι ικανός να πέσει τη φωτιά για τη φανέλα που φοράει. Και επειδή αυτό έχει εκλείψει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, ακόμα και στα τοπικά έχει το αγωνίζομαι για τη φανέλα. Αυτό ο Βασίλης τον ενσαρκώνει.
Και όταν είσαι 19 χρονών, 18 και παίζεις με ένα τέτοιο άνθρωπο δίπλα σου, βλέπεις ότι ο Βασίλης που είναι 35 στα τελευταία του, εγώ δεν θα το κάνω. Έτσι ακριβώς. Ναι. Α, δηλαδή μπαίνεις και εσύ με το ρόλο της αυτοθυσίας μετά. Τώρα, ο Πασχάλης είναι ήρεμη δύναμη, δηλαδή δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα σε αγχώσει. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλό, έχει θέση του τερματοφύλακα. Όταν βλέπεις το γήπεδο σφαιρικά από πίσω, μπορείς με μεγαλύτερη ευκολία να καθοδηγείς. Άρα πάλι για ένα νέο, έχει καθοδηγητικό ρόλο ο Πασχάλης. Όπως επίσης πάρα πολύ καθοδηγητικό ρόλο έχει και ο Τέφος. Γι' αυτό άλλωστε νομίζω ότι δικαίως είναι και αρχηγός. Στα παιχνίδια που δεν αγωνίζεται είτε ο Πασχάλης είτε ο Μαρινέλης. Ναι. Δηλαδή ο Κώστας με την εμπειρία του αλλά και με το χαρακτήρα του μέσα στο παιχνίδι μας βοηθάει πάρα πολύ. Τώρα ο Κιπ, η αλήθεια είναι ότι πάλι η σχέση μου είναι ιδιαίτερη. Δηλαδή βλέπεις ότι στην πραγματικότητα παρά το χάσμα ηλικίας δεν υπάρχει καμία άλλη διαφορά. Μπορούμε με μεγάλη ευκολία να συζητάμε, να τα λέμε. Τώρα ποδοσφαιρικά ήταν πάλι από τους λίγους που κατάλαβε ακριβώς το παιχνίδι μου και μας βοηθούσε πάρα πολύ όλους. Δηλαδή η ύπαρξή του είχε μια σιγουριά ότι ή θα κερδίσει μια κάρτα ή θα σε ξεκουράσει ή θα σε βρει στον χώρο. Η συμβολή δηλαδή και των τεσσάρων ήταν πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή αν θες να διεκδικήσεις κάτι θα πρέπει να έχεις και στις τέσσερις γραμμές και στις τρεις γραμμές μάλλον τέσσερις έμπειρους παίκτες όπως ήταν τα παιδιά και κέρδισαν βαθμούς ο καθένας. Ο Πασχάλης χαρακτηριστικά θυμάμαι τη νίκη στους προσιλητές με το πέναλτι. Ο Μαρινέλης χαρακτηριστικά με τον γκολ στο Μίσκο. Ο Κυπαρισούδης σε όλα τα παιχνίδια δεν έλειψε. Ο Τέφος πάλι αγωνίστηκε από αριστερό χαφ μέχρι στόπερ. Και πολλές φορές και τραυματίας. Δηλαδή αυτό από μόνο του είναι κάτι που σου δίνει ένα κίνητρο σαν νέο να πεις ότι εντάξει. Προσβάλλω τα παιδιά. Δηλαδή εγώ κάποια στιγμή πέραν το οτιδήποτε άλλο το αναγκάζει σε ένα ζήτημα που λες ότι αν δεν δείξω κι εγώ αυτό το πρόσωπο είναι σαν να τους προσβάλλω. Γιατί είναι οικογενειάρχες, γιατί θυσιάζουν τον χρόνο τους. Και γιατί αυτό έχει μια διάρκεια αυτή η αγάπη στο άθλημα και στην ομάδα φυσικά. Μακάρι αυτή τη σκέψη να την είχαν και άλλοι, έτσι. Οπότε λες ότι δεν μπορώ να βγάζω τον εαυτό μου έξω από αυτό. Κώστα, πέρυσι, την περασμένη χρονιά τέλος πάντων, αυτό που πέρασε πριν από λίγους μήνες, ο Σώστης έκανε 12 στα 12. Μιλάμε για ασύλληπτο και είχαμε να το δούμε και αρκετό. Αρκετό διάστημα. Βεβαίως όταν είναι μια ομάδα φαβορή και είναι μπροστά στην κορυφή συνήθως μας φαίνεται και λίγο φυσιολογικό, αλλά μια ομάδα που ήταν νομίζω και κάτω εξάδα, αν δεν κάνω λάθος. Κάτω, με μια ισοπαλία, μια νίκη και δύο ήττες στα πρώτα τέσσερα. Μπράβο, παιχνίδια. Ναι. Και από εκεί πέρα τρένο έφτασε να είναι κοντά στη δεύτερη με τρίτη θέση. Εκείνη τη χρονική στιγμή και προς το τέλος, δηλαδή στο 12 στα 12, σκεφτήκατε ποτέ στα αποδυτήρια εκεί με τη διοίκηση ότι μπορείτε να πάτε για πρωτάθλημα? Πρώτον, όλο το οικοδόμημα αυτό του Σώστη είχε βασικούς έτσι αρχιτέκτονες και θεμελιωτές τη διοίκηση που σε στηρίζει φυσικά εκεί, από εκεί ξεκινάει όλο, αλλά μετά έχεις δύο ανθρώπους μέσα στο γήπεδο, τον coach Ιορδάνη και τον γυμναστή, τον coach Αβραάμ, που δηλαδή ο ένας τακτικά και ο άλλος παικτικά, με την προπόνηση που κάνει, δημιουργεί ένα σύνολο συμπαγές, με συνοχή, σου περνάει κάποια πράγματα, άρα αν δεν έχεις δύο ανθρώπους να σε καθοδηγούν, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Από εκεί και πέρα ήταν πάρα πολύ μεγάλο όφελος για μας και φυσικά αυτό είναι κάτι που οφείλεται στον προπονητή, που κατάφερε μετά από ένα κακό ξεκίνημα να βάζει στόχους σιγά σιγά και να τους πιάνει. Όταν θυμάμαι χαρακτηριστικά, βάζαμε στόχους ανά 30 παιχνιδιών. 1, 2, 3. Βλέπαμε σιγά σιγά ότι κάθε τριάδα συμπληρώνονταν. Αυτό από μόνο του ήταν ένα στοιχείο που σε έκανε να αποκτήσει αυτοπεποίθηση. Σίγουρα. Δηλαδή ότι τι είναι ο Άρης, γιατί να μην τον κερδίσω. Είχες δηλαδή, αποκτούσες, δημιουργούσες, σου καλλιεργούνταν μια νοοτροπία του νικητή. Με αποτέλεσμα να φτάνεις σε 10, 12 συναπτά παιχνίδια και να είσαι ανίκητος, άτρωτος στην άμυνα. Ναι. Και όλοι αυτοί που στην αρχή μας λέγανε, και εγώ το θυμάμαι χαρακτηριστικά, μου είχε κακοφανεί έτσι, αποτυχημένους φοιτητές και σύνολο ας πούμε ξοφλημένων τριαντάριδων ή συνταξιούχων των τοπικών, που ακόμα ας πούμε θα γυρνάνε πίσω μετά από κάποια χρόνια, η οποιαδήποτε άνοδος στο οτιδήποτε
και θα σου πει μα ο σώστης, μα εκείνους που προεξοφλούσαν ότι θα αγωνιστούν για τη σωτηρία, που προδικάζαν ότι όταν αυτό είναι αλήθεια. Στις τρεις αυτό είναι νίκες, αλήθεια, ναι. Εντάξει, κάποια στιγμή θα ξεφουσκώσει. Δεν νομίζω ότι υπήρχε μια σύγχυση στους στόχους. Ναι. Δηλαδή όταν ξεκινάς λέγοντας ότι είναι μια χρονιά στην οποία χτίζεις για τα επόμενα έτη και όταν κάποια στιγμή φτάνεις να διεκδικείς κάτι που φάνταζε εξ αρχής δύσκολο, έτσι, εμάν όχι ανέφικτο, λες τώρα τι κάνω. Υπήρχε μια σύγχυση στους στόχους, οπότε σε βάζει πρώτον, σε θέτει πρώτον ευθυνών του προπονητή και σου λέει παιδιά αν μπορούμε πάμε. Και νομίζω ότι αυτό φάνηκε στα play-off. Δεν κάναμε τουρισμό. Είπαμε ότι θα διεκδικήσουμε μέχρι τέλους. Και κόψατε και βαθμούς. Βέβαια. Όλοι λέγανε, ας πούμε, όποιος είτε έφερνε στο παλέτη, τον κερδίζαμε, μα μας κόψε το πρωτάθλημα. Ναι. Οπότε, υπ' αυτή την έννοια, καταφέραμε κάποια στιγμή και είπαμε, μα γιατί όχι. Λίγο πολύ δεν ήσασταν τόσο πολύ έτοιμοι. Δεν θες να μου πεις ότι από την αρχή δεν. Δεν μπήκε σαν στόχος. Ο στόχος είναι για μένα κάθε στόχος της οποιασδήποτε ομάδας, είτε σαν σύνολο είτε σαν προσωπικές μονάδες, είναι να ξεπερνάς τον εαυτό σου, να κάνεις το καλύτερο δυνατό. Εμείς είδαμε ότι το καλύτερο δυνατό φέτος ήταν να αρχίσουμε να χτίζουμε πράγματα. Όταν είδαμε ότι αυτό έβγαινε προς τα έξω και τελικά φτάσαμε να πετύχουμε το στόχο, εκεί υπήρχε φυσικά το ερώτημα. Ναι. Μπορούμε να πάμε να υπερβούμε κι άλλο το στόχο, να βάλουμε το σημάδι που είχαμε θέσει πιο κάτω ή θα μείνουμε. Εμείς πήγαμε με την προοπτική, αν γίνει έγινε, και νομίζω ότι είναι μια παρακαταθήκη φετινή χρονιά. Βέβαια. Για την ερχόμενη. Για την ερχόμενη, ναι. Δηλαδή υπ' αυτή την έννοια ήταν άκρως επιτυχημένη. Και δεν θα το έλεγα ότι ήμασταν ανέτοιμοι, υπό την έννοια ότι δεν μπορούσαμε να το διεκδικήσουμε, αλλά για να μπορείς να διεκδικήσεις κάτι τέτοιο πρέπει να είναι και οι συνθήκες όριμες. Βέβαια. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Και εγώ νομίζω και έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα ότι χτίσατε μια πολύ καλή χρονιά για να είστε πολύ έτοιμοι την επόμενη χρονιά και μακάρι να δούμε το σώστη και τη νέα χρονιά να έχει τέτοια πορεία. Όχι μόνο από εσάς και από όλους, γιατί θέλουμε ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό. Πρωταθλήτρια ομάδα η Δόξα, Δόξα Προσκυνητών. Πώς την είδες την ομάδα? Μας είπες ότι βεβαίως ήταν. Η Δόξα καταρχάς είχε το άγχος τι θα γίνει αν δεν ανέβουν. Αυτό φαινόταν στα παιχνίδια που μας αντιμετώπισε. Είχε μια εγενής φοβία, μια φοβικότητα και αν κάνουμε γέλα και αν. Αυτό κάποιες φορές τους παίκτες τους περιόριζε. Δηλαδή είχαν το άγχος της ανόδου, το άγχος του νικητή, το άγχος του πρωταθλητή. Αυτό πιστεύω ότι δεν το απέβαλαν μέχρι τέλους. Φάνηκε και στα play-off, δηλαδή στα μπαράζ. Θυμάμαι χαρακτηριστικά στα μπαράζ το 0-1 που χάνουν εδώ πέρα, νομίζω από την Καβάλα. Ναι, ναι. Και από το Δημότικο και από την Καβάλα. Και από εκεί, και αυτή τη στιγμή ενώ είχες αποκτήσει, εν πάση περιπτώσει, μια ισχύ σε ένα ισχυρό πάτημα, έτσι. Το έχεις στα χέρια σου, αποστερείς αυτό που είχες φτιάξει και λες μα. Ακριβώς γιατί είχαν αυτό το άγχος. Κατά τα άλλα, δεν μπορεί να αναιρέσει κανείς ότι ήταν η πιο καλοδουλεμένη ομάδα. Ναι. Δηλαδή, μπορούσες μια ομάδα για να διεκδικήσει την άνοδο στη ΓΑΜ Εθνική, εκτός από χρήματα, έτσι. Τι άλλο θέλει, βάθος. Και το είχαν το βάθος. Είχαν το παιδί που έπαιζε σε εντερφόρ, νομίζω Βάσκος. Δηλαδή, και είχες βάθος στο ρόστερ. Δηλαδή, μπορούσες με ευκολία, είχες ετοιμοπόλεμους παίκτες και όποιον κι ανέβαζες. Εξίσου. Την κυπελούχο ομάδα πώς την είδες, την Δόξα Νέο Σιδηροχωρίο? Εντάξει, νομίζω ότι ήταν. Δεν θέλω να ακουστεί κάπως αυτό. Ήταν ένα τελείως στοιχείο γεγονός. Επειδή δεν μιλάμε για μπαράζ, δεν μιλάμε για πρωτάθλημα, που αυτά πετούν διάρκεια στο παιχνίδι, ο τελικός τι είναι ουσιαστικά? Μια έκλαμψη, είτε την έχει ο ένας είτε την έχει ο άλλος. Αν βρεθεί στην καλή του μέρα μια ομάδα και άλλη μπορεί να είναι το φαβορί, και αυτό το έχουμε δει από παγκόσμια κύπελα μέχρι τοπικά. Οπότε θέλω να πω εντάξει, εδώ ξανά στο Τυροχωρίο δεν νομίζω ότι ήταν μια ομάδα που στηρίζονταν στη δύναμη χωρίς να παίζει ιδιαίτερο ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι ίσως το 1-2 μέσα στο Τυροχώρι ακόμα παραμένουν οπές οι μνήμες. Νομίζω ότι από εκεί ξεκίνησε
τη μεγάλη πορεία που λες ότι μετά από αυτή τη νίκη μπορώ να κάνω άλλες 10. Ναι, ναι. Εντάξει, νομίζω αν θα μπορούσα να πω αδικημένη ομάδα, να απεκδηθώ λίγο από την ιδιότητά μου ως παίκτη σώστη, το κόσμο. Ήταν μια ομάδα που αν είχε μια ηρεμία, και νομίζω αυτό ξεκινάει από τον προπονητή. Ναι. Πέρασε πολλά λόγω το κόσμιο. Φάνηκε, αν είχε μια ηρεμία, θα μπορούσε να κάνει πάρα πολύ περισσότερα πράγματα. Και το υλικό είχε και έπαιζε νομίζω μετά τους προσκυνητές το πιο στρωτό, το ένα ποδόσφαιρο που το έχει δομήσει. Δηλαδή δεν είναι ό,τι μαζί εκείνη την ώρα. Είχαν ένα πλάνο, μια δομή. Η ομάδα που έπεσε, ο Μίσκος, νομίζω ότι... Και δεν ξέρω αν ήσουν εδώ και είδες το τελευταίο παιχνίδι με τον Σπάρτακο μέσα εκεί που πεζόταν η κατηγορία. Ο Σπάρτακος καταρχάς το απονούμου τα έμψημα ακριβώς επειδή κάνει αυτό που λέγαμε, ακαδημίες, στηρίζει την αντρική ομάδα. Η χειρότερη ομάδα που αγωνιστήκαμε, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ήταν Ορφέας Τρίμνης και δεν περίμενα να κάνει αυτό τον Ντεμαράζτη να καταφέρει να σωθεί. Γιατί ο Μίσκος τουλάχιστον είχε 2-3 μονάδες που έλεγε ότι εντάξει, όταν έρθει η ίστατη στιγμή θα τους τραβήξουν λίγο μπροστά, με τα χίλια ζόρια θα σωθούν. Οπότε περίμενα υπ' αυτή την έννοια να πέσει Στρίμνη. Τελικά, δυστυχώς αυτό με διέψευσαν τα αποτελέσματα. Εντάξει, νομίζω ότι είτε η Στρίμνη είτε ο Μίσκος ήταν χειρότερες κατά γενική ομολογία, αντικειμενικά τελείως. Δεν το λέω επειδή καταφέρουμε να κερδίσουμε με ευρύ σκορ και τις δύο ομάδες. Έτσι κι αλλιώς το δείχνει και η βαθμολογική κατάταξη, έτσι. Απλά δεν περίμενα δηλαδή ο Μίσκος να πέσει. Μου φάνηκε ότι είναι μια πιο καλοδουλεμένη σε σχέση με τη Στρίμνη. Διατσία πώς την είδες? Να πιείς και το νερό. Εδώ σε αυτή τη χώρα συνήθως μετακυλούμε το βάρος συνέχεια στους διαιτητές. Δυστυχώς. Σε όλα τα πρωταθλήματα, κάθε είδους, εθνικά ή τοπικά. Το αναφέρω διότι πάρα πολύ, και δεν μιλάω μόνο για την ομάδα σας, τη δόξα σας, φέτος ιδίως είχαμε πάρα πολλά παράπονα. Κοιτάξτε να δείτε, η δόξα σώστη το είχα τονίσει και σε άλλη μια συνέντευξη που είχα δώσει και το έχει και όποιος συμπαίκτης μου κληθεί να δώσει, να απαντήσει επ' αυτού τι θα πει. Η δόξα σώστη δεν ασχολείται με τη διαιτησία. Όταν εμείς δεν είμαστε αυτοί που πρέπει, δεν ψάχνουμε άλλους. Ποτέ δεν επικαλεστήκαμε ότι ο λόγος της ήττας μας ήταν η κακή διαιτησία του παιχνιδιού, αλλά κατά γενική ομολογία εντάξει, δεν μπορείς να περιμένεις πολλά. Μιλάμε για ένα πρωτάθλημα Αλφα Ροδόπης, είναι αυτό που λέγαμε ότι ακόμα και οι ίδιοι διαιτητές δεν αγωνίζονται με τη βλέψη ότι θα ανέβω στον πίνακα κατάταξης, δεν τους ελέγχει κανένας. Οι περισσότεροι είναι πάρα πολύ προκλητικοί και πάρα πολύ εριστικοί κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αν θα τους εγκαλούσε για κάτι θα ήταν αυτό, ότι δηλαδή μάλλον θα πρέπει να έχουν μια πιο ευπρεπής και συμπεριφορά στα πλαίσια του παιχνιδιού. Το εισπράβεται αυτό μέσα στο παιχνίδι. Ναι, εγώ σαν Κωνσταντίνος και σαν σώστης. Δηλαδή ότι ενώ σε κανέναν, σε όλους δείξαμε ένα πρόσωπο υποδειγματικό σαν σώστης, σε σχέση με άλλες ομάδες που λέγανε συνεχώς για τη διαιτησία, έτσι επικαλούνταν συνεχώς τη διαιτησία. Και ποτέ ένας διαιτητής ούτε το αναγνώρισε, ούτε είπε ας πούμε παιδιά ξέρετε κάτι έκανα λάθος. Αλλά να το αναγνωρίσει σαν λάθος. Εμείς δεν θέλουμε σαν σώστη επειδή έκανε λάθος να έρθει στο επόμενο παιχνίδι και που θα μας παίξει να μας δώσει πέναλτι. Δεν είναι έτσι, δεν πάει. Καταλαβαίνω τι λες. Το έχω ακούσει και από άλλους αυτή την αριστικότητα και αυτό... νομίζω το έχουν δει και οι αρμόδιοι στο κομμάτι της διαιτησίας και ενδεχομένως να δούμε εντελώς διαφορετικό πρόσωπο τη νέα σεζόν. Μακάρι, τι να πω. Μακάρι και το ευχόμαστε γιατί όλοι συμβάλλουν για να γίνει ένα καλό παιχνίδι. Δύο ομάδες αλλά και η διαιτησία. Χωρίς διαιτησία δεν μπορεί να γίνει ένας αγώνας. Εντάξει, για το καλό του ποδοσφαίρου. Ένας τρόπος είναι απλά να επιβάλλεις την προβλεπόμενη κύρωση. Δηλαδή αν η βαθμολογία είναι χαμηλή, δεν του δίνεις την ευκαιρία να ξανασφυρίξει για να ξαναβαθμολογηθεί χαμηλά. Αλλά εγώ το σκέφτομαι υπό το πρίσμα ότι πράγματι υπάρχει και τηρείται μια βαθμολογία. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι κανένας δεν παίρνει τη βαθμολογία που αντιστοιχεί στην απόδοσή του όσον αφορά τις. Εντάξει, δεν το ξέρουμε πολύ καλά αυτό.
Γιατί σου λέω ότι γνωρίζω πολύ καλά ότι κάποιες φορές που κάποιοι διαιτητές δεν παίξαν καλά ή πέφτουν σε κάποια σφάλματα, γνωρίζω πολύ καλά ότι δηλαδή κόπηκαν από κάποιους αγώνες. Για κάποιους διαιτητές το γνωρίζω πολύ καλά. Βεβαίως, την άλλη πλευρά, επειδή βλέπαμε κάποια σφάλματα διαιτητικά, ανθρώπινα βεβαίως, εκεί βλέπουμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή, πρέπει να σας ζητάει υλικό αγώνα για να μπορεί να. Γνωρίζω πολύ καλά ότι τα βλέπουν τα στιγμιότυπα και εκεί τις φάσεις που βάζουν. Να έχει και ένα μέτρο σύγκρισης. Ναι. Από εκεί και πέρα, αυτό σημαίνει δηλαδή με την κουβέντα που κάναμε μέχρι τώρα, σημαίνει ότι θα παραμείνεις του χρόνου στο σωστή, έτσι. Εννοείται. Ή αν υπάρξει κάποια καλή μεταγραφή, μια καλή κίνηση από μια διαφορετική άλλη ομάδα θα... Όχι. Συνήθως αυτό που θα πω τώρα και τετριμένο είναι και κοινότυπο, αλλά επειδή πραγματικά το αισθάνομαι, ο Σώστης είναι το σπίτι μου, δεν υπάρχει. Μακάρι δηλαδή να με βρει τετραετία στην ομάδα μου. Είναι δεύτερη οικογένειά μου. Και όχι μόνο οι συμπαίκτες μου, ο γιατρός, όλοι όσοι την απαρτίζουν. Δεν έχω να πάω κάπου. Είναι το σπίτι μου ο Κώστα, κλείνοντας, και αυτό που κάνω πάντα και έτσι μου αρέσει να το ρωτάω στους ανθρώπους που έχω απέναντί μου, με ποιον παίκτη θα ήθελες να παίξεις τη νέα χρονιά, με ποιον παίκτη από άλλη ομάδα? Υπάρχει κάποιος έτσι που θα ήθελες, αυτό τον παίκτη θέλω να είναι μαζί, να κάνουμε εισαγωγικά παπάδες? Λοιπόν, μήπως βγάλουμε... Μου διαφεύγει το όνομά του, ναι, αλλά επειδή δεν ξεχνάω χαρακτηριστικές κινήσεις, από το Σιδηροχώρι, το 10, τον κοντό που είχε... Τον Χατζιπαπά. Το Χατζιπαπά. Ή το Κώση τον άλλο Κύπριο. Όχι, το Χατζιπαπά. Ναι. Δηλαδή, για μένα πολύ δύσκολα βρίσκεις στην Κομωτινή παίκτη που αγωνίζεται στο κέντρο, ναι, ναι, ο οποίος ήταν τεχνίτης. Να βρεις οχτάρι ή δεκάρι παλιά σκοπής που λέμε, γιατί εντάξει τώρα δεν υπάρχει. Πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Και επειδή εγώ πάντα αγωνίζομαι στα άκρα, ναι, σκέφτομαι ότι σε περίπτωση που είχα ένα παίκτη που να έχει την κάθε την πάσα, θα ήταν πολύ εύκολο. Και για τον προπονητή, να διαθέτει δηλαδή καλά άκρα και ένα παίκτη να μπορεί να του χρησιμοποιήσει. Αν ήθελα κάποιον, θα έλεγα το παιδί αυτό. Και έκανε πολύ ωραίο πρωτάθλημα φέτος. Δηλαδή τον είδα πώς αγωνίστηκε, πολύ ωραίο πρωτάθλημα, πώς ηρεμούσε το παιχνίδι. Νομίζω ότι... επίσης, δεδομένου ότι πιστεύω ότι ο Τέφος θα πρέπει να προωθηθεί αριστερό χαφ, το αξίζει, είναι μια συζήτηση θα πρέπει να τεθεί του χρόνου. Μ' άρεσε πάρα πολύ και το αριστερό μπακ ο Πιτσιρικάς από το Σπάρτακο. Ο μικρός, που ήταν δηλαδή 1-2 χρόνια μικρότερός μου. Ναι, ναι, ναι. Και ήταν από τους παίκτες που μου είχαν δυσκολέψει πάρα πολύ. Mm. Δηλαδή έλεγες ότι έχει ανεβάσματα, αν κάποιος βρεθεί και το στηρίξει και ένας καλός προπονητής, γιατί ο Ιορδάνης το έχει αυτό, εμάς όλοι που είμαστε μικροί σε ηλικία, κατάφερε να μας δέσει σαν σύνολο. Mm. Άρα, κρίνοντάς το υποκειμενικά, λέω ότι γιατί να μην το κάνει και με κάποιον άλλο. Άρα πιστεύω ότι θα ήταν δύο συμπαίκτες που θα ήθελα στην ομάδα. Πότε φεύγεις? Τώρα καλώς ήχονται των πραγμάτων, 30 Ιουνίου θα ολοκληρωθεί η εξεταστική περίοδος. Θα ανέβω λίγο νωρίτερα τον Αύγουστο, όχι μόνο για την εξεταστική, κυρίως για την προετοιμασία. Αφού ήταν και ο πρώτος στόχος, ναι, όταν ήρθες εδώ. Του χρόνου θα είναι μια ελπιδοφόρος, μια χρονιά με βλέψεις. Φυσικά δεν είμαστε η ομάδα που θα βγούμε να πούμε ότι εντάξει πάμε γι' αυτό. Είχαμε προπονητή τον Χατζόπουλο, τον Άγγελο που ήταν στην άκρη, πάντα έλεγε τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλη. Χτίζουμε σιγά σιγά, δεν γνωρίζει κανείς. Αλλά νομίζω ότι του χρόνου από το Σώστη έχουμε να περιμένουμε επιστροφές παικτών. Τώρα αν διαφεύγουν τα ονόματα θα το δούμε και στο γήπεδο. Λογικά πάλι υπό τις οδηγίες του κόουτς του Ιορδάνη. Δεν ξέρω, το στενάχωρο θα ήταν αν έφευγε ο Αβραάμ. Ελπίζω, ναι, να είναι ένα αποφευκταίο γεγονός. Θα ήθελα να κάτσει άλλο ένα χρόνο. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε, τουλάχιστον θα έχουμε ψηλότερες, ναι, βλέψεις. Τώρα πάλι είναι στο χέρι μας να τις πετύχουμε. Όλος ο κόσμος περιμένει περισσότερα από το Σώστη, διότι το φετινό σας πρόσωπο που δείξατε στην περίοδο που μόλις πέρασε,
ήταν το κερασάκι στην τούρτα αυτής της χρονιάς, διότι καλός ή κακός βλέπουμε ένα σώστη να παίζει καλό ποδόσφαιρο μεν, αλλά να μην έχει αυτή την απόδοση που είχατε φέτος εσείς. Και έχοντας τραυματισμούς προς το τέλος. Δηλαδή σκέφτομαι ότι ο Καλοδημίδης που πήραμε, καταπληκτικός παίκτης, είναι αυτό που λέγαμε, έχει ένα box-to-box παίκτη σαν τον Δημήτρη, κάνεις... Έτσι ακριβώς. Όπως το χαρακτηρίσατε, παπάδες. Δεν μπορούσε να παίξει. Σκέφτομαι πώς είπε ο Βλασόπουλος ο Δημήτρης. Και αυτός, ναι. Που στην αρχή, ας πούμε, ειδικά η τριάδα, χωρίς πάλι να έχω σκοπό να περί αυτολογώ, είχαν δέσει πάρα πολύ καλά και με τον Βλασόπουλο και με τον Τάφη. Βέβαια, έδεσε πάρα πολύ καλά, ανέβασε αισθητά την απόδοση του και ο Βαγιόπουλος μετά στο δεύτερο μισό. Αλλά βλέπεις ότι είχε ζητήματα τραυματισμών που βλέπεις, επιστρέφουν αυτοί. Ενισχύεσαι σε κάποιες θέσεις που πρέπει να κάνεις κάποιες κέρδες προσθήκες, και από μόνο το αυτό, σύντου ότι έχει περάσει μια χρονιά που αυτόματα αυξήθηκαν οι απαιτήσεις. Να πούμε ότι ο Βλασόπουλος έμεινε σχεδόν, πόσο, σχεδόν... Ο Βλασόπουλος έμεινε σχεδόν όλο το, όλο το δεύτερο μισό. Ναι, σχεδόν. Δηλαδή τραυματίστηκε με τον γκολ που έβαλε με το Κόσμιο, από τον γκολ που έβαλε με το Κόσμιο στο 2-1, Και και τον είδαμε στα τελευταία, στα play-off, τελευταίο μάτς νομίζω. Ναι. Πάλι με το Κόσμο ήταν νομίζω. Πρέπει να ήταν ή με το Κόσμο ή με το Σιδηροχώρι εκτός. Με το Σιδηροχώρι. Το 1-4, ναι. Σιδηροχώρι, ναι. Άλλο μεγάλο αποτέλεσμα για εκείνο, έτσι. Ναι. Με παραλυπόμενα. Συνήθως αυτή είναι η δικαιολογία. Είμαστε αναδιάφοροι βαθμολογικά. Μετά κάποιος προσπαθεί να το. Αλλά νομίζω είναι ότι του χρόνου θα είναι μια χρονιά. Το θέμα είναι ότι ο Σώστης, και με αυτό θα ήθελα να κλείσω, αυτό που μπορεί να έχουν άλλες ομάδες είναι να έχουν καλύτερο υλικό. Μπορεί κάποιες να έχουν μια ευχέρεια χρηματική που ο Σώστης δεν την έχει, γιατί από το εστέρημά τους κάποιοι άνθρωποι αυτή την ομάδα τη συντηρούν. Αλλά αυτό νομίζω που είναι ζηλευτό και δύσκολα θα το αποκτήσει άλλη ομάδα, είναι η φιλοσοφία του Σώστη. Και όταν φτάνεις σε ένα χρόνο να λες ότι αυτός ο χώρος, αυτή η ομάδα είναι η οικογένειά μου, καταλαβαίνεις ότι για οποιαδήποτε άλλη ομάδα θα πρέπει να διασύσουν πάρα πολλά βήματα για να φτάσεις να το πεις. Δηλαδή αυτό είναι εγώ που κρατάω. Και μακάρι να έρχονται κι άλλοι πρωτοετής ή οποιοδήποτε έρχεται στην Κομωτινή και θέλει να αγωνιστεί στο τοπικό και η πρώτη ομάδα να είναι ο Σώστης. Και όσα παιδιά έχουν φύγει, έχουν πει θέλω να ξαναγυρίσω σωστή, ξαναγυρνάνε. Αυτό νομίζω είναι... Υπάρχουν τα παραδείγματα. Δεν νομίζω ότι σε άλλη ομάδα τοπικού το έχει αυτό. Δεν... Ωραία. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα και πολύ. Και εγώ πάρα πολύ. Χάρηκα. Πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα. Μακάρι αυτά που είπαμε και ιδίως για την ομάδα του Σώστη να βγουν στην πραγματικότητα τη νέα χρονιά. Καλός ή κακός μας αρέσει να παίζει, να βλέπουμε μάλλον ποδόσφαιρο όπως έπαιξε ο Σώστης φέτος. Μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει το κλειστό μεν παιχνίδι, αλλά με γρήγορες αντεπιθέσεις όπως κάνει φέτος. Είδαμε φέτος στην Ιταλία, δηλαδή τι άλλο να πούμε. Τι άλλο να πούμε. Και μακάρι του χρόνου να δούμε ακόμα περισσότερο παιχνίδι από την ομάδα σας, καλό παιχνίδι, και βεβαίως να δούμε και πιο ψηλά. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Και εγώ πάρα πολύ. Χωρίς τραυματισμούς. Είναι ευχή για μένα είναι να αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων που αγαπούν το τοπικό. Σαν και εσάς, σαν και τη δική μας ομάδα, και έτσι αναπτύσσεται και η πόλη νομίζω. Γιατί είναι κάτι που προσφέρει οξυγόνο, παρέχει οξυγόνο. Και ο Πανδρακικός δηλαδή ήταν ένα πλέγμα που έπεσε, κατ' εμέ. Γιατί ήμασταν μια ομάδα που το στηρίξαμε. Παρήχαμε το γήπεδο στις ηλικίες της μικρές. Ναι, έτσι. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Αλλά νομίζω ότι όλο αυτό το σύνολο πραγμάτων είναι καλό όχι μόνο για το τοπικό πρωτάθλημα, για την κοινωνία. Δίνεις ευχαρίστηση. Αυτή είναι ευχή. Πέρα από το Σώστη, πέρα από τον Κωνσταντίνο, πέρα από τον οποιονδήποτε. Έτσι ακριβώς. Να αυξάνει το αριθμό των ατόμων που αγαπά το ποδόσφαιρο. Γιατί φαίνεται ότι εντάξει. Είναι ένα από τα βασικά που και πάλι τίνει, ας πούμε, να εξοβελιστεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ.